όλο αυτό το διάστημα οι φοιτητές με τη στήριξη των εργαζομένων και των καθηγητών μας δίνουμε έναν δίκαιο αγώνα για τις σπουδές και το μέλλον μας, πόντας κόντρα στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο κοινός αυτός αγώνας είναι που μας έβγαλε μπροστά και συνεχίζουμε. Ως φοιτήτρια που διαμένω στις εστίες του ΠΑΜΑΚ στη Νέα Κρίνη, θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της φοιτητικής μέρημνας, δηλαδή τη σύντηση και τη στέγαση. Ήδη βλέπουμε πως η φοιτητική μέρημνα είναι τελείως απαξιωμένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στυλές και του ΠΑΜΑΚ δωρεάν σύντηση δικαιούνται μόνο το 15% των φοιτητών, ενώ οι υπόλοιποι καλούνται να πληρώνουν αντίτιμο 3,5 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα, με την πρόσφατη απαράδεκτη απόφαση της Βρετανίας για την εξάντληση των αποθεματικών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των δικαιούχων δωρεάν σύντησης από τον Δεκέμβρη μειώθηκε ακόμα περισσότερο από 4.000 σε 2.000. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στις εστίες του ΠΑΜΑΚ στη Νέα Κρίνη, αφού οι εστιακοί φοιτητές κερδίσαμε τον αγώνα φτώχειας, περάσαμε από 1.000 φίλτρα και κριτήρια για να πάρουμε ένα δωμάτιο στις εστίες, καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που όλο και χειροτερεύει. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΑΜΑΚ πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε εκ νέου αίτηση για στέγαση και να πληρώνουμε κάποια παράδειγμα κριτήρια, όπως για παράδειγμα το να έχουμε περάσει το 50% των μαθημάτων ή το γεγονός πως αν κάποιος δεν τελειώσει τις σπουδές του τα 4 χρόνια, δεν δικαιούται δωμάτιο, την ίδια στιγμή που το ίδιο το κράτος βάζει εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή των σπουδών ενός φοιτητή. Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές, για παράδειγμα, που αναγκάζονται να δουλέψουν παράλληλα με τις σπουδές τους για να τα βγάλουν πέρα, τη στιγμή μάλιστα που ο πληθωρισμός καλπάζει και η ακρίβεια σαρώνει το λαϊκό εισόδημα. Αλλά ακόμη και όταν γίνει κάποιος δεκτός, πρέπει να πληρώσει το χαράτσι που φτάνει τα 80 ευρώ το χρόνο και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αυτό το ποσό, απλά το πετάνε στον δρόμο.